Σας πάω σε μια άλλη κατηγορία. Πάμε λίγο να μιλήσουμε και να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Είναι κοντά μας τηλεφωνικά ο κύριος Σταύρος Κουμουλάς, πρατηριούχος. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Λουγεράκη. Καλά εσείς, καλημέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, τώρα κύριε Κουμουλά, εδώ πώς να το ξεκινήσεις? Τιμές καύσιμα επιδότηση από τη μία, καιρός εναλλαγές από την άλλη. Είναι έτσι μια εξίσωση και για εσάς και για μας αρκετά δύσκολη, έτσι δεν είναι? Για εσάς είναι αρκετά εύκολη, για μας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Για μεταφράστε το αυτό. Όσο αφορά το θέμα των τιμών, έχουμε μια ανωδική τάση στα προϊόντα και στην βενζίνη και στο πετρέλαιο της κίνησης και στο πετρέλαιο της θέρμανσης. Δηλαδή? Αλλά όσο αφορά το θέμα της, του πετρελαίου θέρμανσης για τα νοικοκυριά, νομίζω ότι είστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση εσείς οι καταναλωτές, διότι έως τώρα έχετε χρησιμοποιήσει από λίγο έως ελάχιστα τους καυστήρες σας. Για μας είναι λίγο δύσκολο, διότι αναμέναμε πάντα, ο χειμώνας για μας είναι ένα έξτρα έσοδο στις επιχειρήσεις μας. Φέτος δεν μας έχει βοηθήσει ο καιρός ώστε να κάνει κρύο και να εμβολιαστεί ο κόσμος. Ας τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Άνοδος τιμών. Δηλαδή αυτή την ώρα η μέση τιμή είτε στο πετρέλαιο θέρμανσης είτε στα καύσιμα, ποια είναι όπως μας είπατε? Η μέση τιμή στο πετρέλαιο της θέρμανσης στην πόλη του Ηρακλείου είναι αγγίζει το 1 ευρώ και 35 λεπτά. Ναι. Η βενζίνη αμόλυβδη σχεδόν αγγίζει το 1 ευρώ και 90 λεπτά και το πετρέλαιο της κίνησης για τους επαγγελματίες είναι σχεδόν στο 1 ευρώ και 70 λεπτά. Και το λέω το σχεδόν διότι ακολουθούν καθημερινές αυξήσεις, οπότε όσοι συνάδελφοι δεν έχουν φτάσει σε αυτά τα επίπεδα των τιμών, νομίζω ότι το προσεχές μέλλον τις επόμενες ημέρες θα φτάσουμε δυστυχώς να βλέπουμε στο σύνολο των πρατηρίων στο Ηράκλειο αυτές τις τιμές στα προϊόντα των καυσίμων. Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την θέρμανσή μας. Αυτό λοιπόν το οποίο λέτε είναι ότι και οι ποσότητες οι οποίες έχουν διατεθεί από εσάς ή έχουμε προμηθευτεί εμείς από την άλλη είναι πάρα πολύ μικρές ενδεχόμενα σε σχέση με άλλες χρονιές, καθώς ο καιρός είναι αυτός που ουσιαστικά μας οδηγεί, έτσι? Ο καιρός είναι αυτός που καθορίζει, προφανώς οι παραγγελίες είναι πάρα πολύ λίγες και όσες είναι πάρα πολύ μικρές οι ποσότητες ή τα χρήματα. Ό,τι έγινε το προηγούμενο διάστημα ήταν μια εβδομάδα αναλαμπή και όχι κάτι περισσότερο. Βλέπετε και αυτή η εβδομάδα που κυλάει οι θερμοκρασίες είναι αρκετά ανωδικές. Έχουμε μπει στο Φεβρουάριο. Ο κόσμος στο μυαλό του έχει την εντύπωση ότι σε αυτό το μήνα σιγά σιγά έρχεται η καλοκαιρία και έχει φύγει ο βαρύς χειμώνας. Οι προβλέψεις δεν δείχνουν κάτι να αλλάζει, οι καιρικές να αλλάζει κάτι σημαντικά ως προς το Φεβρουάριο, ως προς το Μάρτιο. Κάποια κρύα που θα έρθουν ίσως είναι των λίγων ημερών, οπότε νομίζω ότι το πετρέλαιο της θέρμανσης φέτος για εμάς τους πρατηριούχους δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Μέχρι ποια ημερομηνία είναι, θυμίστε μου, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης? Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει κάθε χρόνο 15 Οκτωβρίου και κλείνει κάθε χρόνο 30 Απριλίου. Εάν η μέρα της 30 Απριλίου πέφτει είτε σε κάποια αργία ή σε κάποιο Σαββατοκύριακο, πιάνεται η πρώτη εργάσιμη αμέσως μετά, 1, 2, 3 Μαΐου. Δηλαδή οι καταληκτικές ημερομηνίες είναι αυτές, δεν πάει παραπέρα. Όλη αυτή η καθοδική πορεία της αγοράς για εσάς, τι ακριβώς σημαίνει, κύριε Κουμουλά? Δηλαδή η μεζήτηση ήταν μειωμένη φέτος σε ποσοστό τι, 10%, 20%, 30%? Σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, μπορώ να σας πω και ίσως το 50%, διότι ο καιρός δεν βοήθησε, αφενός μεν. Αφετέρου η τιμή είναι πάλι σε υψηλά επίπεδα, αλλά να σας πω κύριε Βουλγαράκη κάτι. Δεν ζητάνε ούτε την τιμή να μάθουν οι καταναλωτές από τη στιγμή που ο καιρός είναι σε αυτές τις θερμοκρασίες που βλέπουμε. Σωστά. Και επίσης να σας πω το εξής, είναι όλη η υπόλοιπη καθημερινότητα ενός νοικοκυριού που νομίζω ότι το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτούν είναι να βάλουν πετρέλαιο για να ζεσταθούν.
Υπάρχουν οι εναλλακτικές λύσεις όπως είναι το air condition, υπάρχουν οι εναλλακτικές λύσεις όπως είναι το τζάκι, οπότε δεν αφήνουν πολλά περιθώρια στην οικονομική τους κατάσταση να σκεφτούν ότι θα προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης. Βλέπετε την ακρίβεια έξω σε όλους τους κλάδους, οπότε καταλαβαίνετε ότι εμείς όσο αφορά το κομμάτι του πετρελαίου θέρμανσης υστερούμε αρκετά σε αυτό το σημείο. Τώρα, αν είχαν γίνει και όλα εκείνα τα υπόλοιπα που ζητάει η αγορά, είτε με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είτε με οτιδήποτε άλλο, είτε με το μεταφορικό ισοδύναμο κλπ., τα πράγματα ενδεχόμενα να ήταν τελείως διαφορετικά και για εσάς και για εμάς, και να είχαμε και εμείς καβάντζα από τη δική μας την πλευρά, γιατί μάλλον αγοράζουμε ή αγοράζαμε αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη για συγκεκριμένες ημέρες, αν θέλετε, και για εσάς τουλάχιστον οικονομικά αλλιώς θα ήτανε, γιατί επιχειρηματίες είστε. Σωστά. Εγώ έχω ξαναπεί και σε εσάς στη δική σας την εκπομπή ότι όταν έπρεπε η κυβέρνηση να δει το ζήτημα της ακρίβειας των καυσίμων και όπως και όλων των άλλων προϊόντων, σωστά, όταν όλοι οι κλάδοι με τις αντιπροσωπείες τους ενοχλούσαν τους αρμόδιους υπουργούς, όταν ζητούσαμε να μπει φρένο στις ανωδικές τάσεις των καυσίμων, της ενέργειας, των προϊόντων όλων αυτών της αλυσίδας που λέγεται εφοδιαστική, δεν πέραμε ούτε τις στοιχειώδεις απαντήσεις από τους αρμόδιους υπουργούς, ώστε να δουν το πρόβλημα που ερχότανε. Τώρα πλέον το πρόβλημα το έχουμε καβαλήσει και δεν μπορεί ούτε να ανακοπεί ούτε να αντιστραφεί έτσι εύκολα. Είναι πλέον ένας μονόδρομος ο οποίος απλά περιμένουμε να δούμε πού βγάζει, αν βγάζει κάπου. Το ζήτημα δηλαδή της ακρίβειας είναι τόσο τεράστιο, τόσο μεγάλο. Βλέπετε τι συμβαίνει αυτές τις μέρες και με τους αγρότες. Όλοι αυτοί οι κλάδοι που βλέπετε και ξεσηκώνονται δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι ότι ξαφνικά δεν είχαν τι να κάνουν και είπανε θα κάνουμε απεργίες. Πλέον έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Οι αγρότες, ας πούμε για παράδειγμα, που είναι των ημερών, δεν είπαν ότι ξαφνικά τελειώσαν τα λεφτά μας. Είπαν δεν έχουμε άλλο κουράγιο, δεν έχουμε άλλα χρήματα, δεν έχουμε τίποτα να προστατέψουμε ούτε τις περιουσίες μας, ούτε τις καλλιέργειές μας. Το ίδιο πράγμα είμαστε και εμείς από τη δικιά μας τη μεριά. Ενοχλούμε. Όπως καταλαβαίνετε όμως, ένας κλάδος των πρατηρίων δεν μπορεί να κάνει απεργία ούτως ώστε να καταλάβει η κυβέρνηση την πίεση, να τη νιώσει την πίεση. Όμως όταν έπρεπε και όταν ενοχλούσαμε και όταν φωνάζαμε και το λέγαμε να σταματήσει αυτή η αύξηση, η έξαρση, δυστυχώς οι απαντήσεις που πέραμε ήταν μηδαμινές. Οπότε τώρα είναι σαν να λέμε μονόδρομος. Οι αύξησεις έρχονται και θα έρχονται και δεν ξέρουμε ούτε πότε θα σταματήσουν ούτε πού θα σταματήσουν. Μάλιστα, το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό. Και γιατί εκφράζεστε και το λέτε έτσι. Μια τελευταία πληροφορία, κύριε Κομούλα. Σε ό,τι έχει να κάνει με αυτές τις επιδοτήσεις, έχουν λήξει προθεσμίες σε ό,τι έχει να κάνει με το πετρέλαιο θέρμανσης? Δυστυχώς έχουν λήξει, ενώ πέρυσι είχαν δώσει άλλη μία παράταση και μπορούσε ο καταναλωτής να κάνει την αίτησή του στο σύστημα, στο My Thermancy, μέχρι τα μέσα του Ιανουαρίου. Φέτος το ανοίξανε πάρα πολύ νωρίς, το ανοίξανε γύρω στις 20 του Νοέμβρη, το κλείσανε στις 8 του Δεκέμβρη. Έτσι πλέον δηλαδή και αυτό ακόμα το όπλο στα χέρια των καταναλωτών έχει μηδενιστεί. Όσοι πρόλαβαν και όσοι ήταν δικαιούχοι και έκαναν την αίτησή τους μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου, πήραν την πρώτη δόση τους στις 22 Δεκεμβρίου και η επόμενη δόση τους είναι περί τα τέλη του Φεβρουαρίου. Οπότε ούτε αυτό το κομμάτι ευνόησε εμάς σαν κλάδο, ούτως ώστε να επιδοτηθούν περισσότεροι καταναλωτές και να μπορούν να προμηθευτούν με μια επιδότηση πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτά όλα λοιπόν, κυρία Δουλγεράκη, μας δείχνουν την κατάσταση, την τρικυμία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα Υπουργεία και στην κυβέρνηση. Ο προγραμματισμός είναι από ελλειπής έως μηδενικός. Μεγάλες κουβέντες. Και πόσο δίκιο έχετε. Αυτές είναι οι κουβέντες που εισπράττουμε κάθε μέρα. Από την αγορά. Από την αγορά, γιατί είμαστε κάθε μέρα στο πεζοδρόμιο, κάθε μέρα στην αγωνία, κάθε μέρα στην δουλειά μας. Αυτά δηλαδή που μας μεταφέρουν που είναι η πραγματικότητα προφανώς, είναι αυτά που ακούτε και ακούνε και οι ακροατές μας. Κύριε Κομούλα,
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Επίσης.